Thank you, Chairman. Allow me, please, to speak in my native language. I think the audience is mainly a Greek one. Ακούγομαι. Ευχαριστώ. Πριν από μία δεκαετία περίπου ξεκινούσε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, παρά το ότι απαιτούνται ακόμα περαιτέρω προσπάθειες να ξεπεραστούν τα προβλήματα, η ευρωπαϊκή οικονομία ενισχύεται και η απασχόληση συνεχώς αυξάνεται. Το Brexit δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής ανίκες στη βλάβη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ο πολιτικός κίνδυνος έχει υποχωρήσει και έχουμε μπροστά μας μόνο τις ιταλικές εκλογές. Η ευρωπαϊκή ανάκαμψη είναι ευρείας κάλυψης σε ό,τι αφορά τις επιμέρους χώρες που την απαρτίζουν, αλλά και τους οικονομικούς κλάδους. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 19 τρίμηνα, με σημαντική τη συμβολή της νομισματικής πολιτικής. Το 2017 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,5% και αυτό συγκρίνεται με έναν δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 1,5% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πρόσφατοι δείκτες και οι έρευνες δείχνουν ότι η οικονομία κινείται στις αρχές του 2018 με παρόμοιους, αν όχι επιταχυνόμενους ρυθμούς, που προδικάζουν ένα τουλάχιστον 2,5% και τη χρονιά που έχουμε, αυτό που είπε η κυρία Νουή προηγουμένως. Η ανάκαμψη έχει αυξήσει την απασχόληση κατά περίπου 7,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας από τα μέσα του 2013 και όλες οι απώλειες θέσεων εργασίας στα χρόνια της κρίσης έχουν πλήρως ανακτηθεί. Το ποσοστό ανεργίας κινείται στο 8,7% και έχει μια μειωτική τάση από εδώ και μπρος. Η αύξηση της απασχόλησης στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και την ιδιωτική κατανάλωση. Η ιδιωτική κατανάλωση υποστηρίζεται επίσης από τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού. Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές για τις ιδιωτικές επενδύσεις, αυτές εμφανίζονται ευνοϊκές, καθώς πρώτον, ύστερα από αποχή ετών, το κεφαλαιακό απόθεμα έχει μειωθεί και ποιοτικά απαξιωθεί. Δεύτερον, οι προοπτικές εταιρικής κερδοφορίας έχουν βελτιωθεί. Τρίτον, η κερδοφορία έχει δημιουργήσει εσωτερικά κεφάλαια τα οποία επιτρέπουν αυτοχρηματοδότηση. Και τέταρτον, οι συνθήκες χρηματοδότησης, είτε από τις τράπεζες απευθείας είτε μέσα από τις αγορές, έχουν γίνει πολύ ευνοϊκότερες λόγω της χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Από τον Ιούνιο του 2014, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε το πρόγραμμα αγοράς τίτλων, το Asset Purchase Program, τα τραπεζικά δανειστικά επιτόκια έχουν πέσει κατά 120 basis points για τις επιχειρήσεις και 110 basis points για τα νοικοκυριά. Η βασική πηγή της ανάκαμψης είναι τώρα η εγχώρια ζήτηση. Βεβαίως και το εξωτερικό περιβάλλον είναι ευνοϊκό, αφού η παγκόσμια οικονομία απολαμβάνει μια συγχρονισμένη ισχυρή ανάκαμψη. Παρά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη και τη μείωση του παραγωγικού γενού, output gap, ο πληθωρισμός κινείται χαμηλότερα ακόμη από το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κινείται μεταξύ 1,3% και 1,5%. Μια εξήγηση του χαμηλού πληθωρισμού είναι η περιορισμένη άνοδος των μισθών. Και αυτό οφείλεται πρώτον στο χαμηλό ρυθμό βελτίωσης της παραγωγικότητας, που είναι ένα διεθνές φαινόμενο, όχι μόνο ευρωπαϊκό, και δεύτερον οφείλεται στο υψηλό ακόμα ποσοστό της ανεργίας, σε συνδυασμό με το ότι ένας μεγάλος αριθμός θέσεων απασχόλησης ακούει στη λέξη ευέλικτες μορφές, που είναι είτε βραχυχρόνιες συμβάσεις, είτε συμβάσεις μερικής απασχόλησης κτλ. Επομένως, για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι το output gap να εξαφανιστεί, ο πληθωρισμός θα κινείται ακόμα χαμηλότερα από το στόχο της ΕΚ. Από εκεί και μετά, όμως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να επανακαθορίσει την στάση της. Προς το παρόν, πάντως, η νομισματική πολιτική είναι άκρος διευκολυντική. Η ECB, βάσει του προγράμματος αγοράς τίτλων APP, αγοράζει κάθε μήνα 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε τίτλους, έχει αγοράσει συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια, ενώ αναμένει ότι τα επιτόκια θα διατηρηθούν στο μηδέν και για αρκετό ακόμα καιρό μετά την όποια εκπνοή του προγράμματος αγοράς τίτλων, που λήγει το Σεπτέμβριο. Συνδυαστικά, η επεκτατική όθηση της νομισματικής πολιτικής στο ΑΕΠ προέρχεται πρώτον από τη συνεχιζόμενη αγορά τίτλων,
Δεύτερον, το μεγάλο όγκο το απόθεμα τίτλων που έχουν ήδη αγοραστεί. Τρίτον, από την επανεπένδυση του προϊόντος των λήξεων των τίτλων. Και τέταρτο, από τη λεγόμενη νομισματική καθοδήγηση, forward guidance. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τετραπλασιάσει τον ισολογισμό της και βρίσκεται σήμερα στα 4 δισεκατομμύρια. Τρεις εκατομμύρια. Πριν λίγες μέρες, ο Μάριο Ντράγκη, εμφανιζόμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκτίμησε ότι η όθηση της νομισματικής πολιτικής στην περίοδο 16 με 20 είναι της τάξης του 1,9, κοντά στο 2 δηλαδή, ποσοστιαίες μονάδες. Και βεβαίως, φόβοι που είχαν εκφραστεί στο παρελθόν ότι η παρατηνόμενη νομισματική πολιτική, η χαλαρή, θα δημιουργήσει προβλήματα όπως τον πληθωρισμό, απάντησα ήδη, ή στην χρηματοοικονομική αστάθεια, δεν έχουν επαληθευθεί. Υπήρξαν κάποιες περιοχές όπου αυξήθηκαν οι τιμές των ακινήτων σε κάποιες χώρες. Τέτοιου όμως είδους εξελίξεις έχουν αντιμετωπιστεί από τα λεγόμενα μακροπροληπτικά μέτρα. Βεβαίως, οι κίνδυνοι αυτοί μελλοντικά μπορεί να προκύψουν εάν και εφόσον παρουσιαστούν προβλήματα από την παράταση της νομισματικής πολιτικής. Η συζήτηση για το πότε και πώς θα αλλάξει θα αρχίσει η αλλαγή της στάσης της νομισματικής πολιτικής επί το αυστηρότερο έχει ήδη ανοίξει, όπως ξέρουμε. Έχουμε δηλώσει από μέλη του Governing Council ότι θα πρέπει να αλλάξει αρκετά σύντομα. Βεβαίως, όταν αυτή η αλλαγή γίνει, θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή, διότι μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες αναταράξεις. Κάποιες από αυτές βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες να εκτελήσονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, επειδή σε αρκετές χώρες ο τραπεζικός τομέας είτε είναι αυτός που προκάλεσε την κρίση, όχι στην Ελλάδα βέβαια, ή έτσι κι αλλιώς ο τραπεζικός τομέας είναι ο ημάντας μεταφοράς της νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία, θα ήθελα πολύ λίγα λόγια να πω για τον τραπεζικό τομέα, γιατί μετά, εξ όσων γνωρίζω, ο κ. Καραμούζης θα αφιερωθεί κατά βάση αυτό το θέμα. Στον τραπεζικό τομέα είχαμε τη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης, που έχει οδηγήσει αφενός σε υγιέστερα επιχειρηματικά μοντέλα στις τράπεζες και σε ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση. Βεβαίως, παραμένει το θέμα της κερδοφορίας, ένα θέμα που έθιξε και η κυρία Νουή, διότι η κερδοφορία ακόμα είναι πολύ χαμηλή, είναι πολύ χαμηλότερη και από το εκτιμόμενο κόστος κεφαλαίου των τραπεζών, που είναι στα επίπεδα του 8-10%. Δεν θα πω για τα εξυπηρετούμενα δάνεια και όλα τα υπόλοιπα μπροστά. Θα ήθελα να κλείσω μιλώντας για το δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Έχοντας σαν οδηγό τα διδάγματα της πολυετούς κρίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η επόμενη κρίση, όταν θα έρθει, και ίσως να μην αργεί, θα πρέπει να μας βρει πολύ πιο ανθεκτικούς και τις οικονομίες και το τραπεζικό σύστημα. Και βεβαίως η σύγκληση σε ό,τι αφορά την ΟΝΕ να οδηγήσει σε περαιτέρω σύγκληση των οικονομιών, διότι είδαμε τα τελευταία χρόνια με την κρίση να υπάρχει απόκληση αντί σύγκλησης. Ευθύνη λοιπόν των χωρών είναι αφενός να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές αλλαγές, ενώ η Ευρώπη από την πλευρά της θα πρέπει να ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική της ΟΝΕ. Έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά αρκετά ακόμα απομένουν να γίνουν. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν έχει καταθέσει φιλόδοξες προτάσεις, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτές. Όλοι αναμένουμε την συγκρότηση της γερμανικής κυβέρνησης, να δούμε πού θα καταλήξουν οι αποφάσεις αυτές, αν θα είναι αρκετά προθυμένες ή θα είναι λιγότερο προθυμένες. Τα τελευταία χρόνια, πάντως, και θα ήθελα μόνο αυτό να πω από πλευράς ολοκλήρωσης οικοδομήματος, τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο βήμα προόδου έχει γίνει με την μεταφορά της ευθύνης της τραπεζικής εποπτείας και της εξυγίανσης, resolution, από το εθνικό επίπεδο στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, τον SSM, και τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, SRM. Το βήμα αυτό έχει δημιουργήσει πλέον τις κατάλληλες συνθήκες για να υπάρξει μια βαθύτερη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση εντός της Ευρώπης. Παραμένει βεβαίως επιτακτικό να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση σε όλες τις εκφάνσεις της και είναι ιδιαίτερα σημαντικό εδώ να μεταφερθούν από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο ο μηχανισμός χρηματοδότησης της εξυγίανσης των τραπεζών, το SRF, Single Resolution Fund,
όσο και τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. Είναι από τις προτάσεις που θα δούμε να παίρνονται αποφάσεις σύντομα, ελπίζω, για τα θέματα αυτά. Και τελειώνω. Σήμερα, έστω από κάποια χρόνια επώδυνων προσαρμογών, ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδος, και καθώς η ανάκαμψη σταθερά εντείνεται, υπάρχει ένας κίνδυνος μεταρρυθμιστικής κόπωσης. Κόπωσης τόσο στο εθνικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τη συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών, όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κόπωση αυτή ενδέχεται να μειώσει την πολιτική επιθυμία ή και προθυμία να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές αλλαγές ή να διορθωθεί το οικοδόμημα της ΟΝΕ, το οποίο είναι ημιτελές ακόμη. Εξάλλου, η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης είναι πιθανό να ενισχύσει ένα αίσθημα ασφάλειας και να αποδυναμώσει την αντίληψη του επίγοντος, η οποία υπήρχε όσο η κρίση ήταν σε εξέλιξη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει τις καλύτερες οικονομικές συνθήκες που αυτή τη στιγμή βιώνουμε να τις δούμε σαν ένα παράθυρο ευκαιρίας, ούτως ώστε να κάνουμε εκείνες τις απαραίτητες αλλαγές που δεν έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, ούτως ώστε να βεβαιωθούμε ότι η επόμενη κρίση δεν θα μας πιάσει σε αδύναμη θέση όπως το παρελθόν. Ευχαριστώ.